γενναία μείωση του πλαφών στα βασικά είδη συνενέργεια στα καύσιμα. Άμεση ανάκληση θέλουν να απολύσουν σοκτές Ζακύνθου. Τοπικά δρομολόγια και αστικές συγκοινωνίες που να καλύπτουν τις ανάγκες ολόκληρου του νησιού και όλων των Ζακυνθινών με ασφάλεια. Καθημερινά δρομολόγια για όλα τα χωριά του νησιού μας. Καμιά νέα απόλυση για ασφάλιση μόνη μας και σταθερή δουλειά για όλο το προσωπικό του ΤΕ. Άμεση μετατροπή του Παλαιού Νοσοκομείου Ζακύνθου σε χώρο διαμονής των εργαζομένων στον τουρισμό που έρχονται από περιοχές εκτός Ζακύνθου. Ο χώρος αυτός να εξασφαλίζει όλες τις αρέσεις και τις ανάγκες. Υπογραφή τοπικής κρατικής σύμβασης σε ξενοδοχεία και στον επιστημισμό. Αυξήσεις τους μισθούς. Ένταξη των διανομέων στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Αντίστοιχα στους μαγείρους και στις καμαριέρες. Μέτρα προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς. Ενίσχυση των κέντρων υγείας και το πολυδύναμο ιατρείο του νησιού, ώστε να αποκτήσουν το χαρακτήρα του κέντρου υγείας με προσλήψη του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, λειτουργία της μονάδας τεχνητού νεφρού, διαγραφή των χρεών, κανένα εργατικό λαϊκό σπίτι χωρίς ρεύμα, τηλέφωνο, τρόφιμα. Τελειώνοντας, επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά ότι δεν υπάρχουν σωτήρες για τον εργαζόμενο λαό. Για να απαλλαγούμε από τους άδικους πολέμους, πρέπει να σταθούμε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, με τους λαούς που αγωνίζονται ενάντια στην καπιταλιστική βαρβαρότητα. Για να ανασάνουμε την ακρίβεια, θα πρέπει να πάρουμε εμείς την υπόθεση στα χέρια μας, διεκδικώντας συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις και μέτρα ουσιαστικής ανακούφισης, κατάργηση φόρμων και χαρατσιών για να τραβήξουμε το δικό μας δρόμο ανάπτυξης έξω από κάθε υπηρεαλιστική ένωση που θα έχει ως μοναδικό κριτήριο την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Με την εργατική τάξη στην πρωτοπορία, σε συμμαχία με τους μικρούς αγρότες και τους επαγγελματίες, προχωράμε μπροστά για το μέλλον που μας ανήκει, για το μεγάλο αγώνα της απελευθέρωσης των εργατών και των καταπιεσμένων από τα δεσμά της εκμετάλλευσης. Ζήτω η εργατική πρωτομαγιά!